Δεν μου τα λέει καλά. Συνέχεια κάτι τον πειράζει. Να δούμε ακόμα. Η πιο ερωτική συναυλία της χρονιάς απόψε, ανήμερο του Αγίου Βαλεντίνου, με Έλενα Παπαρίζου. Έλενα Παπαρίζου, μιλά. Μια ιδιαίτερη συναυλία, γιατί η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε αγαπημένα της ερωτικά τραγούδια από το δικό της ρεπερτόριο, από ρεπερτόριο άλλων καλλιτεχνών και από το διεθνές ρεπερτόριο. Μπαλάντες αγαπημένες. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε συναυλίες που διοργανώνει ο Love FM, που είναι γεμάτες έρωτα. Δεν θα μπορούσε να λείψει Λάκτα, άλλωστε, αφού πάνω από 5 δεκαετίες μοιράζουμε αγάπη, ερωτευόμαστε με Λάκτα και γεμίζουμε με αναμνήσεις στον κόσμο. Είναι μια βραδιά που φτιάχτηκε για τους lovers, για το Love FM, με ένα πρόγραμμα που έφτιαξε η Έλενα Παπαρίζου ειδικά για μας και αγωνιούμε πάρα πολύ όλοι και να την απολαύσουμε και να δούμε και τι εκπλήξεις επιφυλάσσει. Διότι εδώ και μια εβδομάδα λέμε ότι θα υπάρχει και μια έκπληξη επί σκηνής. Ποιος θα είναι, θα έρθει η Miley Cyrus. Σα φωτιά να καίω, ψάξε την αλήθεια που είχες αγκαλιά. Να ευχαριστήσουμε τη Λάχτα που είναι πάντα μαζί μας αυτή τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και μας φέρνει και τις σοκολάτες της και μας δικαίνει. Σίγουρα η Κύπρο δεν μπορούσε να λείπει από αυτό το γεγονός και οπότε χαρούμαστε ιδιαίτερα που είμαστε χορηγοί αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης που προείσταται ο τάσος μας. Πάντα θέλουμε να περνάμε καλά, όπως είναι και το σλόγαν της εταιρείας Cable for a Better Life. Έτσι και σήμερα θα δούμε πώς θα καλυτερεύσει τη ζωή μας αυτή η όμορφη βραδιά. Στην Electroplan είμαστε πολύ χαρούμενοι που στηρίζουμε από αυτή τη βραδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφη και βέβαια επειδή υπάρχει αγάπη, πρέπει να υπάρχει και η στήριξή μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ένα Παπαρίζου in love. Και εμείς in love στο σταθμό Love. Και νομίζω ότι σήμερα θα απολαύσω καινούρια πράγματα. Ενδεχομένως γνωστές επιτυχίες, αλλά από τη φωνή της Έλενας που θα είναι άλλο πράγμα τελείως. Έρωτας είναι να δίνεσαι, να αφήνεσαι και να εκτίθεσαι. Αυτό έχω να πω. Έρωτας είναι ζωή, ένταση και τρέλα. Τα πάντα. Τα πάντα γύρω μας. Και έτσι πρέπει να είναι. Να ερωτευόμαστε με ό,τι κάνουμε. Υπέροχος συνθέτης, αυτό πρέπει να το λέμε. Αυτός, παιδιά, είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Απόψε είσαι καλύτερη από ποτέ και αποδεικνύεις πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είσαι. Σ' αγαπάω, Κύπρος! Ευχαριστούμε πολύ!